Λοιπόν, τι βλέπουμε ε, εδώ καταρχά. Ε, καταρχήν να πω: Νάσο, ότι ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα με κάποια σχόλια τα οποία είδαμε στα κοινωνικά δίκτυα. Στα κοινωνικά δίκτυα υπήρχε μια έντονη δυσαρέσκεια γιατί μπαζώθηκε η πισίνα η οποία βρίσκεται ακριβώ μπροστά από το, ανάκτορο, από το κεντρικό κύμα του, των βασιλικών κτημάτων. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αριστερά. Όπω βλέπετε την οθόνη σα, αριστερά βλέπουμε την πισίνα όπω ήταν. Όπω ήταν παρατημένη. Όπω ήταν παρατημένη. Η οποία να πούμε ότι είναι ένα αριστούργημα. Έχω πάει δύο φορέ έχω κάνει ρεπορτάζ εκεί. Είναι ένα αριστούργημα αυτό. Και βλέπει την εγκατάλειψη. Βλέπει την εγκατάλειψη και μάλιστα θοδωρή. Ε, Ξέρει και την ιστορία τη συγκεκριμένης κατασκευή με μάρμαρα από το εξωτερικό. Ήταν με μάρμαρα από το εξωτερικό. Φυσικά ο χρόνο και οι... τα χερικά φαινόμενα ήρθαν και καταστρέψαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη πισίνα. Mm -hmm. Η πισίνα κάποια στιγμή κλείστηκε από πάνω με, το... με αυτό το ειδικό πανί. Το αλλά αυτό, λόγω ναι, τον άϊλον, ναι. Το βλέπουμε. Ναι. Αλλά λόγω τον... Βλέπουμε την αριστερή φωτογραφία. Mm -hmm. Λόγω των βροχών αυτό το πανί έπεσε, έπεσε μέσα. Και και το αφήσαμε εκεί. Και το αφήσαμε Βάλιστα. εκεί. Μέχρι που πάμε σε αυτή τη φωτογραφία πλέον, που βλέπουμε μία πισίνα η οποία έχει τσιμεντωθεί. Είναι Έτσι... η ίδια πισίνα και βλέπετε Είκα. στο κέντρο ανάμεσα από τι των δέντρων το τσιμέντο, το χρώμα του τσιμέντου να ξεπροβάλλει. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εκεί είναι η πισίνα που βλέπατε πριν εγκαταλελειμμένη. Δηλαδή έχουν πάει και έχουν μπαζώσει με τσιμέντο τη μαρμάρινη πισίνα, το έργο τέχνη αυτό, με τσιμέντο. Ο λόγο για τον οποίο έχει γίνει τώρα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό για να κάτσει κανεί και να προβληματιστεί αλλά και να γελάσει. Ο λόγο λοιπόν είναι ότι σύμφωνα με τι πληροφορίε τι οποίε έχουμε, ε, η πισίνα μπαζώθηκε και έτσι mm -hmm. στην επιφάνειά της καθότι ε, θέλουν από το Υπουργείο να επαναφέρουν ε, το ανάκτορο στην, πρότερη, στην, στην α, ε, πρώτη μορφή του ναι, Να, βασιλιάς γεωργίου του πρώτου έχει κάνει και δηλώσεις και ο Υπουργός Πολιτισμού και ο Πρωθυπουργός κατά ναι. αυτό το θέμα το, το πρόβλημα είναι ότι αυτό το έχουν εγκαταλείψει δεν ξέρω το, ακριβώς ποιο θα είναι το σχέδιο το σχέδιο Εντάξει, είναι εγώ θα το σχέδιο σχέδιο, να, σχέδιο, να το πει, να το πει λίγο και μετά να το πει, να το πει το σχέδιο είναι να επιστρέψει κατοικία. Να, το συγκεκριμένο κομμάτι να ξαναγίνει όπω ήταν επί την επο, ε, τη εποχή του Γεωργίου του Πρώτου. Ήταν ο κτήτορα του Τατοίου. Άρα ωραία. μου λε ότι το να ρίξω τσιμέντο στην πισίνα, ελά στο μεγαλείο σου, επαναφέρω με, την... κάποιο τρόπο... με κάποιο τρόπο το πώ ήταν το συγκεκριμένο οίκημα, το συγκεκριμένο σπίτι πριν από κάποια... Πριν, πριν, εκεί ουσιαστική... πριν γίνει η παρέμβαση δηλαδή αυτών που ήρθαν μετά και βάλαν την πισίνα. Ουσιαστικά έχουμε μπροστά από το ανάγκη... Ανάπτυο... Αυτή το... τη λογική δεν την ξέρω, μα την Παναγία. Ε, υπάρχει όμω και ένα θέμα με τη χρήση εδώ. Δηλαδή, τι θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχει αυτό φύ, αυτό, φύ, αυτό φύ, είναι περιουσία του ελληνικού ε, λαού. Ε, είναι έχει... περιουσία του ελληνικού λαού. Πρέπει να επιστρέψει τον ελληνικό λαό. Να γίνει μουσείο, γιατί τιμάμε την ιστορία μα. Δεν τιμάμε μπάζα έτσι, και με τσιμέντα. Αλλά μόνος. από εκεί και πέρα πρέπει να αυτό να το περιφρουρήσουμε, να το περιφράξουμε, να το περιφυρ... να υπάρχει φρουρό. Έχω πάει δύο φορέ εκεί mm -hmm. να σου για ρεπορτάζ και έχω μπει έτσι μέσα. Δεν με έχει ενοχλήσει κανεί. Άλλε τέσσερις... τέσσερι. Πάει με διάφορου τρόπου. Άλλε τέσσερι έχω πάει εγώ, έξι και άλλε δέκα έχουν πάει όλοι οι συνάδελφοι γύρω-γύρω. Ε, να σα πω κάτι. Μία σύγκριση μόνο, και κλείνουμε εδώ το θέμα, μία σύγκριση μόνο κυρίες και κύριοι να κάνετε με ταφικά μνημεία στο εξωτερικό, με εγκαταστάσεις βασιλικών οικογενειών στο εξωτερικό, που είναι μουσεία πλέον, πόσε χιλιάδες και πόσα εκατομμύρια επισκέπτες και τουρίστες τα επισκέπτονται και αφήνουν τον οβολό τους... Ένα άνθρωπο εκεί στο Υπουργείο δεν υπάρχει να πει: Ελάτε να φτιάξουμε μία κατασκευή τέτοια και να την διαφημίσουμε. Τόσα λεφτά δίνουμε το χρόνο σε παγκόσμιε καμπάνιες για το νέοτ και από εδώ και από εκεί. Λέω εγώ εσεί που κάνετε συμπράξει με τα Υπουργεία, δεν μπορείτε αυτό το πολύτιμο διαμάντι που ανήκει στον ελληνικό λαό να το εκμεταλλευτείτε και να βγάλετε χρήματα. Μα δουλεύετε. Μα κοροϊδεύετε. Μπαζώνετε πισίνα που μόνο το μάρμαρο, το ένα κομμάτι της δεξιάς Ανατολική πλευράς, η αξία του, στοιχίζει όσο μπάζα έχετε βάλει εκεί γύρω γύρω. Και αυτή η κορμή, αν βρέξει, τι θα γίνει. Το πότε καλοκαιρί. θα μαζευτούν. Πότε θα μαζευτούν αν οι κορμοί αυτοί. Φωτιά. Αν λοιπόν, φωτιά. Έχει, τώρα. έχει απειληθεί από φωτιά. Ελάτε τώρα, γιατί κάποιοι Αυτήμα. κάνουμε ρεπορτάζ μόνο την επιφάνεια. Να δείτε λίγο και την ουσία.